πάει λε παιδιά, αχ, στην Κρήτη πάει λε παιδιά και η άντριος είναι η αντάμα. Σαν μπορούσαμε να χωρίσουμε τους λιράριδες σε κάποιες γενιές και τους ανθρώπους που οριοθέτησαν την κριτική μουσική, ποιους θα βάζεις εσύ? Είναι δύσκολο το ερώτημα βέβαια, γιατί είναι ναι. πολύ. Προσέξτε, από το ριζίτικο τραγούδι που έχω υπόψη μου από τα πανάρχια χρόνια που επιβίωσε μέχρι των ημερών μας, μετά από την εποχή της αναγέννησης, Ερωτόκριτος, Βοσκοπούλα, Εροφίλη κλπ, που ακόμα τραγουδιούνται ορισμένα, και ερχόμαστε στον σύγχρονο άνθρωπο, σε αυτούς που ανέφερα και πολλούς άλλους. Εκείνοι οι οποίοι ηχογράφησαν πρώτοι βρέθηκαν τυχεροί, γιατί ίσως αυτά υπήρχαν και σήμερα εμείς, και πρώτος εγώ, οφείλω να ομολογήσω ότι πάνω σε αυτά βασιστήκαμε. Πάνω στο γραμμόφωνο, στις πλάκες των 78 στροφών δηλαδή, εκείνες τις μεγάλες, και αυτά τα βιώματα ακολουθήσαμε και αυτά τα ακούσματα ακριβώς εφαρμόσαμε και εμείς. Δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι όσοι πρωτοκατέγραψαν σε δίσκο τις κριτικές μελωδίες ήταν μάλλον παραδοσιακά κομμάτια παρά δικές τους δημιουργίες. Άποψή μου είναι αυτή, ναι.